ομάδας είναι ότι δεν έπρεπε να έχουμε ψηφίσει το λοιπόν. Όμως επικράτησε εκεί η εξής σκέψη, γιατί υπήρξε η κρατούσα γνώμη στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας τότε, ήταν η εξής, αυτή που επικράτησε. Ήταν ότι επειδή τότε η κυβέρνηση δεν είχε πλειοψηφία στη Βουλή, επειδή τότε διακινδυνεύαμε πράγματι το να πτωχεύσει η χώρα, η κρατούσα γνώμη υποστήριξε ότι έπρεπε να υπερψηφιστεί το συγκεκριμένο πακέτο μέτρων. Αν τώρα κινδυνεύσει η πλειοψηφία, 3-4 βουλευτές δεν παρετούνται και δεν ψηφίσουν τα μέτρα, έρχεται μεγάλη μείωση αφορολόγητου, μείωση συντάξεων από το 18, εκεί θα ψηφίσετε? Δεν θα ψηφίσουμε, όχι. Γιατί δεν βρισκόμαστε στην δραματική κατάσταση. Θα αφήσετε να πέσει η κυβέρνηση. Θα αφήσετε να πέσει η κυβέρνηση, θα πάμε σε εκλογές. Ναι. Σε λίγο θα έχουμε και το απόσπασμα των όσων δήλωσε χθες.